Θα ξεκινήσω με το εξής, ότι θα θέλαμε και εμείς να εκφράσουμε και από αυτό το βήμα τα συλληπιτήριά μας για την απώλεια του συγκυβερνήτη υποσμηναγού του Ρούτσικα, που με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του, θεωρώντας παράλληλα πως μαζί με τις έρευνες για τον εντοπισμό και του κυβερνήτη, του αγνοούμενου κυβερνήτη, επήγε να διερευνηθούν άμεσα και όλα τα αίτια του θανατηφόρου ατυχήματος. Σε ό,τι αφορά τώρα το νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, τοποθετηθήκαμε και στην έναρξη συζήτησής του εδώ στην Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και στις επιτροπές. Εμείς θα το καταψηφίσουμε επί της αρχής στη βάση της αντίρρησής μας αφενός μεν στο πρώτο, του πρώτου μέρους, που στην ουσία εδώ δεν έχουμε την αξιοποίηση της δωρεάς για στην κατεύθυνση βελτίωσης υποδομών ή ανάπτυξη νέων υποδομών, τη στελέχωσή τους κτλ. Αλλά έχουμε μια ευθεία παρέμβαση ενός ιδιωτικού φορέα με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης, τον έλεγχο του περιεχομένου και των κριτηρίων της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Το δεύτερο έχει να κάνει, που βαραίνει δηλαδή στην αρνητική μας ψήφο επί της αρχής, το άρθρο 14 που αφορά τον ΙΦΕ, το οποίο στην ουσία και τυπικά μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία που θα ασκεί εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα, που φυσικά δεν έχει, δηλαδή στα πλαίσια των αγορών, κάτι το οποίο φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το δημόσιο συμφέρον. Και έχουμε τώρα στην τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, με αριθμό 1562, επί της αρχής την καταψηφίζουμε στο σύνολο και εξηγούμε. Και σε αυτό την αρνητική ψήφο βαραίνουν τα άρθρα 2, 6 και 7. Έτσι λοιπόν, στα πρώτα τρία άρθρα της συγκεκριμένης τροπολογίας γίνεται αναφορά για την οργάνωση, διάρθρωση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, το ΕΚΕΠΗ, στην οποία ανατίθεται διαγωνισμοί προμήθειας φαρμάκων για τα δημόσια νοσοκομεία, νοσοκομείο Παπαγιωργείο και αντίστοιχες συμφωνίες που πραγματοποιεί η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων. Και φυσικά καθορίζεται ο προσδιορισμός των υποχρεωτικών επιστροφών. Στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι το σύνολο των συμφωνιών που πραγματοποιεί η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων και των κλειστών προϋπολογισμών διαβιβάζονται εμπιστευτικά στον πρόεδρο του ΕΚΑΠΗ. Ενώ και οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας. Πρόκειται για ρύθμιση λοιπόν που υπαγορεύεται απευθείας από τις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων στον χώρο του φαρμάκου. Αντίστοιχη εξάλλου εμπειρία είχαμε και στην περίπτωση των συμφωνιών, των επτασφράγιστων συμφωνιών για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Έτσι λοιπόν από την κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα που εκθιάζουν την επιχειρηματική δράση ως βάλσαμο της ανάπτυξης, που θα ωφεληθούν όλοι οι επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, ασθενείς, ακριβώς ρωτάμε τι έχουν να κρύψουν αυτές από αυτές τις συμφωνίες. Και δεν είναι απλά ζητήματα. Εδώ δεν τίθεται ένα απλό ζήτημα διαφάνειας. Στην ουσία πρόκειται για μέτρο που το ίδιο το κράτος, το αστικό κράτος, διευκολύνει τους όρους επιχειρηματικής δράσης της φαρμακοβιομηχανίας και σε κάθε περίπτωση σε βάρος του λαού και των ασθενών. Συνεπώς, το άρθρο 2 τοποθετούμαστε αρνητικά. Στο άρθρο 5, που προβλέπει την εξαίρεση από το clawback της αποζημίωσης του προσωπικού γιατρού, θα ήμασταν θετικοί. Δηλαδή, αν ήταν αυτό το άρθρο ξέχωρο από την τροπολογία, θα το ψηφίζαμε. Όπως επίσης, με αφορμή της θετικής μας τοποθέτησης, το άρθρο 9, δηλαδή που προβλέπει την παράταση απασχόλησης προσωπικού των προαναχωρησιακών κέντρων των αλλοδαπών. Και κριτήριο για τη θετική μας ψήφο σε αυτό το άρθρο, αν ήταν ξεχωριστά, θα ήταν ότι η δυνατότητα συνέχισης της εργασίας αυτών των εργαζομένων που στελεχώνουν αυτές τις δομές, ώστε να παράσχουν αντίστοιχες υπηρεσίες στους χώρους που αναφέρονται φυσικά και στο συγκεκριμένο άρθρο. Και συγχρόνως ζητάμε όντως αυτές οι συμβάσεις να μετατραπούν σε αορίστου χρόνο και να προσληφθεί φυσικά επιπλέον προσωπικό για να ανταποκρίνεται στις τεράστιες ανάγκες των κέντρων αυτών, των προαναχωρησιακών κέντρων. Και στην αρνητική μας επί της αρχής ψήφο βαραίνουν επίσης και τα άρθρα 6 και 7. Όπου αναφέρεται η πρόσθετη αποζημίωση των γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού υγειονομικού προσωπικού που μετακινούνται εντός ή εκτός ΔΥΠΕ για ένα μήνα ή λιγότερο για την κάλυψη αναγκών σύμφωνα με δήλωσή τους. Εδώ τώρα πρόκειται για ένα μηχανισμό της κινητικότητας προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες. Που προκύπτουν όμως από πού? Από τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού.
λόγω φυσικά και της ουσιαστικά αναστολής των προσλήψεων. Και εδώ υπάρχουν τα εξής ζητήματα ή ερωτήματα, αν θέλετε. Στις καθομολογία και στην πράξη, η πραγματικότητα αυτή είναι. Απέναντι λοιπόν στις υποστηλεχωμένες δημόσιες μονάδες υγείας, ποιοι θα καλύψουν τα κενά που θα δημιουργηθούν στις μονάδες προέλευσης των μετακινούμενων. Και δεύτερον, η διαδικασία προβλέπει την εθελοντική ένταξη σε πίνακες αυτών που συμφωνούν να μετακινηθούν. Πώς η κυβέρνηση θα λύσει το πρόβλημα των ελλείψεων εάν δεν υπάρχει διάθεση μετακίνησης? Όλα είναι στον αέρα. Και μάλιστα βλέπουμε εδώ τελευταία στιγμή στην νομοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 7 τη δυνατότητα μετά από τη μετακίνηση αυτού του τύπου των γιατρών, των υγειονομικών και με κάποιες χρονική διάρκεια παραμονής στη νέα υπηρεσία όπου θα μετακινηθούν, να έχουν τη δυνατότητα να ιτηθούν την παραμονή τους εκεί, δηλαδή στην ουσία θα έχουν αφήσει μια άλλη μονάδα υγείας για μια ολιγόμενη παροχή ή ενίσχυση της νέας μονάδας, της μονάδας υποδοχής όπου θα έχουν, υπάρχουν τα πιο οξυμένα προβλήματα, και παράλληλα θα έχουν και τη δυνατότητα να μείνουν εκεί, στην ουσία αφήνοντας ακάλυπτη την μονάδα από την οποία προήρθαν. Έτσι λοιπόν όλα είναι στον αέρα. Υπάρχει μια τεράστια ευθύνη στην κυβέρνηση για την πολιτική που ασκεί στην υγεία. Φάνηκε περίτρανα την περίοδο της πανδημίας με τις τεράστιες ελλείψεις, όχι μόνο σε προσωπικό που είναι γνωστές στη σπάση, αλλά και σε υποδομές και σε τμήματα και σε κλινικές, με μια δημόσια υγεία ή μονάδες δημόσιας υγείας ξεχαρβαλωμένες, απαξιωμένες και με μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εντελώς διαλυμένη, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.